Διάφοροι θα έρθουν, όλος ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, όλα τα αυτιά είναι ανοιχτά, αρκεί να έχεις πράγματα να πεις. Και εμείς νομίζουμε ότι έχουμε πράγματα να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Πάμε λίγο στον κύριο Δρίτσο, ο οποίος μιλάει και στο τηλέφωνο όταν τον ευχηθούμε καλορίζικο. Ευχαριστώ. Έτσι, στο... μάλλον αύριο το πρωί. Μάλλον, για την παράδοση παραλαβή, μάλλον. Έτσι, τώρα θα ενημερωθούμε σε λίγο. Πες του να συντομέψει να μας κάνει δήλωση. Αμέσως, δήλωση από την τηλεόραση του Sky. Κύριε Δρίτσα. Λοιπόν, Θανάση, μην να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κύριο Θανάση. Κύριε Δρίτσα, πριν από λίγο ήρθε εδώ ο προσβεστής της Κόσκο, της Κίνας και μίλησε με τον κύριο Τσίπρα για την Κόσκο. Τι θα κάνετε εκεί? Αυτά θα τα πούμε στις προγραμματικές δηλώσεις. Πάντα αυτό που λέμε είναι ότι όλες οι επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες. Χρειάζεται να έχουν κοινωνικό όφελος για όλη την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν... Με την Κίνα και με τον Κινέζικο λαό έχουμε σχέσεις εκτίμησης, αλληλεγγύης και φιλίας. Θα υπάρξουν σωστές λύσεις για το καλό του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.